Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με το Star Κεντρικής Ελλάδας και τη συνάδελφο Παναγιώτα Καρακούση για να δούμε όλα τα νεότερα. Ο 44χρονος λοιπόν οδηγήθηκε πριν από λίγο στον εισαγγελέα. Ακριβώς, καλησπέρα από τη Μαρή, από τη Λαμία να πούμε. Στις 4.30 περίπου το απόγευμα σήμερα οδηγήθηκε στην αντισαγγελία πρωτοδικών Λαμίας ο 44χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε τον άτυχο 14χρονο. Στις 5.15 περίπου αφέθηκε ελεύθερος μετά από απόφαση της αντισαγγελέα μέχρι να οριστεί δικάσιμος. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του που μας μίλησε, τα επίσημα αποτελέσματα του αλκοτέστ θα δοθούν σε διάστημα μέχρι και ενός μήνα, ενώ ο ίδιος υποστήριξε πως δεν ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο οδηγός ήταν μεθυσμένος. Η δικηγόρος του μας το διαβεβαίωσε ότι ο ίδιος ήταν νηφάλαιος και βέβαια αυτό αναμένεται να αποδειχθεί και από τις εξετάσεις. Ακριβώς από τις εξετάσεις. Ωστόσο, να πούμε ότι ο 44χρονος ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του 14χρονου παιδιού, αλλά και από τη δική του οικογένεια, υποστηρίζοντας πως δεν ήθελε να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα όλο αυτό το τραγικό συμβάν που συνέβη, ζητώντας φυσικά συλληπιτήρια από την οικογένεια και από τη δικιά του οικογένεια. Να πούμε επίσης ότι η σωρός του 14χρονου παιδιού μεταφέρθηκε στον Πειραιά για νεκροψία νεκροτομή. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα έχουμε και την κηδεία του άτυχου παιδιού. Ναι. Τώρα όλοι μιλούν, Παναγιώτα, για έναν σκοτεινό και επικίνδυνο δρόμο, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ. Ακριβώς. Εγώ που βρέθηκα στο σημείο σήμερα το πρωί και μίλησα με τους κατοίκους του χωριού, μου ανέφεραν αρχικά ότι η σύγκρουση ήταν πολύ σφοδρή, γιατί ακούστηκε μέχρι τα σπίτια τους πολύ πιο μακριά από το σημείο. Και μου ανέφεραν όλοι συγκεκριμένα ότι το συγκεκριμένο σημείο δεν έχει φωτισμό καθόλου. Κάτι που μπορεί να βοήθησε ουσιαστικά να γίνει αυτό το τραγικό συμβάν. Επίσης, δεν υπάρχει πουθενά πεζοδρόμιο στο συγκεκριμένο δρόμο, με αποτέλεσμα οι πεζοί και όποιος κυκλοφορεί εκεί νύχτα να βρίσκεται πάνω στο δρόμο και να διακινδυνεύει η ζωή του. Αλλά και το πιο τραγικό είναι ότι σε αυτόν τον δρόμο, που είναι πολύ μικρός, πολύ στενός, όλοι οι οδηγοί οδηγούν με ηλικιώδη ταχύτητα. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι ο δρόμος είναι μικρός, σκοτεινός, στενός, όλοι οι οδηγοί οδηγούν με μεγάλη ταχύτητα. Και έτσι έχασε το παιδί τη ζωή του. Ακριβώς, λοιπόν, έχουν ξανασυμβεί, μου πάνε πολλά περιστατικά τέτοια και τα προηγούμενα χρόνια. Και ζητούν άμεσα να λυθεί αυτό το πρόβλημα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Γιατί πολλά παιδιά καθημερινά σε αυτό το σημείο κάνουν βόλτες με τα ποδήλατά τους βράδια, το πρωί, όλη τη μέρα. Ειδικά αυτή την περίοδο που είναι η καλοκαιρινή περίοδος. Να σε ευχαριστήσω πολύ.